Νομίζω είναι η πρώτη φορά αυτήν εδώ την 7η σεζόν που υπάρχει μια τέτοια πολύ μεγάλη διαφορά στις βαθμολογίες και μάλιστα αρκετά κορίτσια που είναι πάρα πολύ ψηλά και άλλα που είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ποια είναι όμως η νικήτρια? Πάμε να δούμε. Είναι βέβαια η Καζαμπλάνκα που έχει το πολύ εντυπωσιακό 14, η Σιμών πάρα πολύ κοντά με 13,3 και η Νικολίνα με 13,1. Και μετά το χάος. Φωτεινή στην τελευταία θέση με 5,3 και Μπέτη με 5,4. Καζαμπλάνκα. Κοίταξε να δεις που και στο προηγούμενο επεισόδιο που βγήκες πρώτη και σε αυτό το επεισόδιο που βγήκες πρώτη πάλι κάτι συνέβη, κάπως ήταν και τα λοιπά. Ο ανάδρομος Ερμής. Τι σχέση έχει με αυτό ο ανάδρομος Ερμής? Καμία. Έχει με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν και σε αφορούν και τελικά πώς γίνεται και βγαίνεις νικήτρια. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Ναι, ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που η Κριτική Επιτροπή βάζει 4, ενώ και οι τρεις τους 4. Και τώρα θέλω να μου πεις από ποιο κορίτσι θα αφαιρέσεις το βαθμό. Θα αφαιρέσω βαθμό από το look που μου άρεσε λιγότερο. Και το οποίο είναι... Είναι της Μπέτης. Είναι της Μπέτης. Μπέτη μου, φεύγει ο βαθμός από σένα. Πάει εδώ στην Καζαμπλάνκα για τον καλά που πλησιάζει. Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Μπράβο. Ευχαριστώ. Και την επόμενη φορά, όπως έμαθες σήμερα, ίσως θα πρέπει να πιστέψεις λίγο πιο πολύ στον εαυτό σου. Σωστό. Έλα. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, σας ακούμε. Μας στέλνετε θέματα τα οποία σας απασχολούν, θέλετε να δείτε τι μπορείτε να κάνετε, να πάρετε συμβουλές και βεβαίως οι κριτές, επειδή είναι αυτοί οι καλοί άνθρωποι που είναι, λένε να βοηθήσουμε τις κυρίες που παρακολουθούν κάθε απόγευμα εδώ στον Sky. Και έτσι, ένα από τα θέματα τα οποία θέλετε να μάθετε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε, πώς θα το διαχειριστείτε, είναι το να βγείτε έξω βράδυ με το φλερτ σας, τον αγαπημένο σας, τον άνθρωπό σας. Και βεβαίως αυτό είναι κάτι που έχουν θέσει οι κριτές, προσέξτε, γιατί είναι και αυτοί οι άνθρωποι που σας σκέφτονται ιδιαιτέρως, σε ένα πλαίσιο ρεαλιστικό. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα μπορούσε να πάει η Καζαμπλάνκα, ας πούμε, να φάει στο Ντουμπάι με τον αγαπημένο της. Δανείζομαι τώρα την Καζαμπλάνκα, επειδή σας αρέσει το εξωτερικό πολύ. Θα πρέπει να είναι ένα ρεαλιστικό κόνσεπτ, όπου θα βγείτε, θα περάσετε ωραία, κάπου τέλος πάντων στη γειτονιά σας ή και έξω από αυτήν, πάντως εδώ στην Ελλάδα, σε ένα κόνσεπτ που να μπορούμε να ακολουθήσουμε όλες μας. Κυρίες μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Εύχομαι καλή ξεκούραση και να δούμε πολύ ωραία look στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε τόσο πολύ τους κριτές μας που σήμερα πια νομίζω ότι απήντησαν. Λάκη μου, Ευελίν μου, Στέλιο μου και φυσικά πάνω από όλους εσάς. Γεια! Yeah!